Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε άλλο ένα unboxing από eBay. Είδα ότι σας άρεσε, βλέπετε τώρα το καινούργιο setup εδώ, έχω και την κάμερα από μπροστά να είναι πιο εύκολο γιατί παλιά την έβαζα από, από την άλλη πλευρά. Τέλος πάντων, ένα unboxing από eBay, είδα ότι σας έχουν αρέσει τα συγκεκριμένα unboxing, όπως και εμένα άλλωστε. Σήμερα θα ανοίξω μερικά πακετάκια που ήρθαν ιδιαίτερα, είναι πολύ special μέρα, δεν είναι τόσο πολλά αλλά είναι ιδιαίτερα. Και θα σας δείξω και ένα-δύο πραγματάκια που ήρθαν από Ελλάδα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο πακέτο που ήρθε, είναι αυτό εδώ, να δούμε τι έχει. Πλέον νομίζω είναι όλα δικιά μου, ο αδερφός μου δεν έχει καμιά ελπίδα σήμερα. Για να δούμε τι έχει αυτό εδώ. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτό εδώ παιδιά, όπως βλέπετε είναι δερμάτινα λουράκια για το ρολόι μου. Για συγκεκριμένα αυτό εδώ το ρολόι. Επειδή έχουν ψιλοχαλάσει και τα φτιάχνω με βενζινόκολλα για να κρατηθούν στη ζωή. Βρήκα τα συγκεκριμένα 70 λεπτά. Με 70 λεπτά Ελλάδα, το πιο φθηνό που βρήκα έχει 25 ευρώ. Ναι. Οπότε, γιατί να μην τα πάρω απ' έξω. Ξέρω ότι πολλοί θα μου πείτε, μα δεν παίρνεις από Ελλάδα. Ναι, θα πάρω από Ελλάδα αυτά που είναι να πάρω, αλλά όταν σε πιάνουν κότσο, δυστυχώς, δεν υποστηρίζω και τόσο την όλη φάση, γιατί 70 λεπτά θα μπορούσε να το πάρει κάποιος Έλληνας και να το δώσει για 1, 2, 5 ευρώ, ρε αδερφέ, όχι 25 ευρώ, ένα λουράκι που κάνει στην ουσία κάτω από 1 ευρώ. Λοιπόν, ελπίζω να τα αλλάξω και να πάνε όλα καλά. Αυτό είναι το πρώτο πραγματάκι που ήρθε. Πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο είναι αυτό εδώ. Και αν είναι αυτό που φαντάζομαι ότι είναι, θα έχει πολύ πλάκα να σας το δείξω. Γιατί καμιά φορά παίρνω και χαζομάρες. Δεν παίρνω μόνο χρήσιμα πράγματα από το eBay. Ναι, είναι αυτό που φαντάζομαι. Και αυτό που φαντάζομαι είναι αυτό εδώ. Τι είναι αυτό εδώ? Αυτό εδώ, να το ανοίξω κιόλας. Είναι μια ωραία συσκευή και για αυτήν φταίει ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Δούνας, ο Evergamer, ο οποίος με έχει καταστρέψει, μπορώ να πω, με το eBay, μου έχει δώσει άπειρες ιδέες. Αυτό εδώ το πραγματάκι που βλέπετε μπαίνει στο λεμόνι, καλή ώρα, από πάνω, το βιδώνετε, οπότε έχετε σπρέι λεμονιού για να ρίχνετε πάνω από σαλάτες, πάνω από οτιδήποτε, πάνω από τις μπριζόλες σας. Τέλος πάντων, είναι μια αστεία συσκευή πιο πολύ. Την πήρα έτσι για την πλάκα. Τώρα θα δοκιμάσω και θα σας πω αν είναι καλή, αλλά έχει πάρα πολύ πλάκα, μπορώ να πω το συγκεκριμένο. Το βιδώνετε στο λεμόνι σας από πάνω και έχετε φρέσκο χυμό λεμονιού για να ρίχνετε πάνω από τις μπριζόλες σας. Τώρα θα μου πεις τι σχέση έχει αυτό με τεχνολογία. Καμία, αλλά έχει πλάκα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε. Πριν ανοίξω τα άλλα, θα ξεκινήσω από το πιο ελαφρύ. Αυτό είναι από Ελλάδα και ως κότσος πάλι την πάτησα άλλη μια φορά. Γιατί ενώ μου έστειλε ένα παιδί μια κασέτα για Game Boy που ήθελα, μου το έδωσε με χρέωση παράλληπτη και εγώ επειδή δεν ήξερα πώς λειτουργεί το όλο θέμα, δέχτηκα και ενώ μου έλεγε ότι θα έχει 1-2 ευρώ, πλήρωσα 12 ευρώ για να έρθει στα χέρια μου. Τέλος πάντων, προσέξτε και σας το λέω επειδή την πάτησα, μην βάζετε χρέωση παραλήπτη από ΕΛΤΑ γιατί θα σας έρθει κανένα πάνω από 12-13 ευρώ. Καλύτερα στείλτε το με courier, πιο φθηνά θα σας βγει. Αυτό εδώ είναι, δεν δείχνω τη διεύθυνσή μου. Για να δούμε, η συγκεκριμένη κασέτα έχει κάτι άλλο μέσα. Αυτό το Game Boy, αν έχετε δει, αν έχετε παρακολουθήσει τη σελίδα στο Facebook, θα έχετε δει, την έχω πατήσει. Είναι το Tetris, η συγκεκριμένη κασετούλα, για να τη δοκιμάσω να δω αν λειτουργεί. Πραγματικά πήγα και πήρα ένα Game Boy, το παλιό το Classic, και με τα χίλια ζόρια κατάφερα να το κάνω να λειτουργήσει. Την πάτησα όσο κανένας άλλος. Πλήρωσα 50 ευρώ μαζί με μία κασέτα και τελικά δεν δούλευε και μου στείλανε μία κασετούλα να τη δοκιμάσω να δω αν παίζει ή όχι. Λοιπόν, το Tetris από το Game Boy το πρώτο, made in Japan, σε καλή κατάσταση εξωτερικά φαίνεται. Αυτή εδώ είναι. Προσπαθώ να κάνω μια συλλογή με Game Boy, είναι το καινούριο μου μεράκι αυτό και θέλω να... Μικρός δεν είχα λεφτά για να αγοράσω Game Boy, οπότε τώρα μεγάλος προσπαθώ να αρχίσω να παίζω αυτά που δεν έκανα μικρός. Γι' αυτό προσπαθώ να κάνω μια συλλογή. Αν έχετε προτάσεις για καμιά κασετούλα, τίποτα που να θέλετε να το ψάξω, να μου δώσετε προτάσεις για παιχνίδια που δεν ξέρω, είστε ευπρόσδεκτοι να το κάνετε. Αφήστε μου ένα μήνυμα στα σχόλια από κάτω για παιχνίδια που θα έπρεπε να τσεκάρω στο Game Boy, όσοι ξέρετε. Και πάμε τώρα σε αυτό.
Και αυτό. Επειδή καταλαβαίνω και μόνο που το πιάνω τι είναι το καθένα, θα ξεκινήσω με αυτό, το πιο απλό. Τα special σας τα έχω για το τέλος. Και πιστέψτε με, δεν τα έχετε ξαναδεί Ελλάδα ούτε με σφαίρες. Βασικά το ένα το έχετε δει, το άλλο δεν το έχετε δει ούτε με σφαίρες. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βγάζω από εδώ και το τελευταίο βασικά είναι το Bulletstorm Limited Edition. Το συγκεκριμένο, παιδιά, το βρήκα από eBay 5 ευρώ. Πολύ καλή προσφορά, πολύ καλή τιμή, όταν Ελλάδα ξεκινούσαν από 10 ευρώ και πάνω οι τιμούλες τους. Είναι ένα παιχνίδι αδικημένο και γι' αυτό φταίει ο Δημήτρης ο Δούνας. Με έχεις καταστρέψει, Δημήτρη, το έχεις καταλάβει φαντάζομαι, αλλά το χαίρομαι αυτό. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ καλό. Ας τα ανοίξουμε. Συνήθως ξέρετε τι ώρες λέω θα ανοίξω και θα έχει κανένα super fail μέσα και θα λέμε αντί για eBay unboxing, fail eBay unboxing. Πολύ ωραίο και αδικημένο παιχνίδι, γιατί δεν έχει παιχτεί, δεν έχει διαφημιστεί τόσο πολύ όσο θα έπρεπε στην σειρά του και σκοπεύω να το δοκιμάσω να δω αν αξίζει ή όχι. Έχω δει footage, μπείτε στο Nevergamer να δείτε, από κάτω έχω το, θα έχω το link του, να δείτε footage και gameplay από το συγκεκριμένο. Ελπίζω ο κωδικός να μην είναι. Είναι, λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτό εδώ είναι. Βλέπετε μόνο ένα μικρό κομμάτι κωδικού. Bulletstorm. Τι άλλο έχει. Ας βγάλω τον κωδικό. Έχουμε Dead Space 2. Bring Terror to Space. Wow. Ενδιαφέρον. Και ένα μικρό manual, το οποίο είναι πιο μεγάλο από διάφορα άλλα manual που έχω δει σε παιχνίδια πολύ πιο ακριβά από αυτό. Αρκετά όμορφο, αρκετά προσεγμένο. 5 ευρώ το πήρα. Θα γεμίσει τη συλλογή μου και θα το παίξω κιόλας, γιατί δεν το έχω δοκιμάσει. Έχω δει ότι είναι πολύ ωραίο παιχνίδι και θέλω να το δοκιμάσω και αυτό, να δω τι θα πρωτοπαίξω. Τέλος πάντων. Και πάμε στο επόμενο, το οποίο μόλις το πήρα χαμπάρι ότι υπάρχει στο εμπόριο, έτρεξα και το πήρα σαν τρελός. Οι τιμές του δεν έχει μεγάλη διαφορά από Ελλάδα. Ελλάδα θα το βρείτε γύρω στα 18 με 20 ευρώ. Εγώ το πήρα γύρω στα 11. Το συγκεκριμένο μπορείτε να το πάρετε και από Ελλάδα. Απλά εγώ το πήρα γιατί δεν ήθελα να μπλέξω με τις αντικαταβολές. Δεν ήθελα να μπλέξω με... γιατί θα μου έβγαινε με τα μεταφορικά 20, πες πάνω κάτω. Συν 5-6 ευρώ αντικαταβολές και μεταφορικά εδώ Λίμνο που μένω, θα πλήρωνα 25 ευρώ. Όχι, το πήρα 10 ευρώ, 11 ευρώ και μου ήρθε και δωρεάν στο σπίτι μου. Ναι, ένα καλό το να παίρνεις απ' έξω. Και είναι αυτό εδώ πέρα. Τα-τα-τα-τα-τα-τα, όσοι δεν μαντέψατε. Ναι, Terraria. Επειδή ξέρετε την αγάπη που έχω στο συγκεκριμένο παιχνίδι, πραγματικά, αυτή είναι η Collector's Edition του Terraria. Μικρή μεν, πολύ μικρή μεν. Πραγματικά είναι θεϊκή. Τώρα να σας πω την αλήθεια, είμαι στο να τα ανοίξω τώρα ή να τα ανοίξω μετά. Άντε θα σας κάνω το χατήρι, επειδή ήθελα να το κάνω ξεχωριστό βίντεο, να δούμε τι έχει η Terraria. Βασικά, όχι, δεν θα σας το κάνω το χατήρι. Θα περιμένετε να το δείτε ξεχωριστά αυτό εδώ το πραγματάκι. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Έχει πολύ ωραίο υλικό μέσα. Θα σας κάνω ένα μικρό mini βίντεο για αυτό το συγκεκριμένο, για το Terraria. Δεν τα ανοίγω, δεν τα ανοίγω όσο και να θέλω. Πραγματικά τώρα θέλω να τα ανοίξω πώς και πώς, αλλά όχι, θα κρατηθώ. Θα κρατηθώ γιατί θέλω να σας το δείξω ξεχωριστά και να αφιερωθώ σε αυτό. Να σας φάω την ώρα και σε αυτό το unboxing. Λοιπόν, Terraria. Αγαπημένο. Το έχω πάρει 5 φορές. Μία φορά για μένα και 4 που το έχω κάνει δώρο σε φίλους, τον αδερφό μου και σε διάφορο κόσμο. Αγαπημένο, όσο δεν πάει το συγκεκριμένο, πραγματικά το είδα και το λάτρεψα. Ήθελα να το πάρω και σε φυσικό αντίτυπο. Τώρα, σκέφτομαι ότι όταν το πάω, σίγουρα έχει κωδικό μέσα. Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα, μείνετε για το συγκεκριμένο unboxing, γιατί μάλλον θα σας δώσω και δώρο το παιχνίδι, όχι το CD, αλλά μπορεί να σας δώσω δώρο τον κωδικό που έχει μέσα, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Και πάμε στο τελευταίο πακέτο, το οποίο είναι από Ελλάδα, είναι μια συλλεκτική, η συλλεκτική των συλλεκτικών, το παιχνίδι μπορεί να ήταν μάπα που πήρα. Είμαι σήμερα, θα είμαι κακός στο συγκεκριμένο unboxing. Βλέπετε τα τελευταία τα καλά, δεν σας τα ανοίγω. Γιατί ήθελα να αφιερωθώ σε αυτά. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι.
Αυτό είναι το. Αυτό το πήρα από Ελλάδα. Το βρήκα 10 ευρώ. Μια συλλεκτική των 10 ευρώ. Γιατί τώρα τελευταία το καινούργιο μου χόμπι είναι να κυνηγάω συλλεκτικές όσο πιο φθηνά μπορώ. Και την βρήκα 10 ευρώ. Ναι. Επειδή μπορώ. Είναι από το Game Explorers, το βρήκα το συγκεκριμένο. Ας το ξεκολλήσω. Πολύ ωραίο πακετάσμα. Είναι η πρώτη φορά που ζητάω ένα πράγμα να μου το βάλουν σε δώρο. Και θα κλείσω εδώ το βίντεο, δεν σας το ανοίγω επίτηδες, γιατί το συγκεκριμένο είναι τέλειο. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, θα σας αφήσω με την απορία και θα σας πω ότι μαντέψτε αν μπορείτε τι είναι. Λογικά θα είναι πριν από το τεράριο το συγκεκριμένο θα το ανοίξω, γιατί θέλω πάση θυσία να το ανοίξω και να δω τι είναι, τι δεν είναι. Να το δείτε κι εσείς. Αφήστε μου ένα σχόλιο κάτω στα comments να μου πείτε. Αφήστε μου ένα σχόλιο στα σχόλια, ενδιαφέρον. Λοιπόν, να μου πείτε τι νομίζετε ότι είναι η συγκεκριμένη συλλεκτική. Την βρήκα, βέβαια σας έδωσα κάποια tips, αν θέλετε μπορείτε να το τσεκάρετε. Την βρήκα κάτω από 10 ευρώ, όπως βλέπετε είναι μεγάλο πακέτο. Πολύ ωραίο. Το παιχνίδι που έχει μέσα, ήταν μάπα. Αλλά η συλλεκτική αξίζει 10 φορές τα λεφτά της. Λοιπόν, πείτε μου, μαντέψτε και λογικά κάτι θα βρω να κάνω σχετικά με αυτό. Λοιπόν, τι λέτε ότι είναι. Σας αφήνω ξεκρέμαστος για δύο πραγματάκια. Για το τεράρια, το οποίο θέλω να το αφιερώσω ένα ολόκληρο επεισόδιο μόνο και μόνο για αυτό, γιατί είναι ιδιαίτερο για μένα και αγαπημένο, και γι' αυτό εδώ. Οπότε περιμένετε δύο επόμενα επεισοδιάκια με αυτά εδώ. Ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now. Σήμερα γρήγορο, παίζει να είναι κανένα 20 λεπτό πάλι. Unboxing. Ελπίζω να σας άρεσαν τα συγκεκριμένα πραγματάκια που σας έδειξα. Ψιλοβλακίες ήταν τα αρχικά, μετά τα τελευταία ήταν γαμάτα. Λοιπόν, μαντέψτε και πείτε μου. Περιμένω στα σχόλια, περιμένω στο Facebook. Λοιπόν, γεια σας, να έχετε μια όμορφη μέρα.